Τα σημερινά θέματα των μαθηματικών για τους υποψηφίους θετικών σπουδών οικονομίας και πληροφορικής κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης, απαιτούσαν ψυχραιμία, παρατηρητικότητα, ευχέρεια σε αλγεβρικές πράξεις και αρκετή εμπειρία σε εξετάσεις πίεσης χρόνου. Αναλυτικά. Το πρώτο θέμα περιείχε απόδειξη θεωρήματος, ορισμό, διατύπωση θεωρήματος και ερωτήσεις σωστού λάθους, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους υποψηφίους. Ίσως, στο θεώρημα έπρεπε να αφήσουν το γράμμα ήττα του βιβλίου και να μην μπερδέψουν τους μαθητές. Το θέμα Β στηριζόταν σε άσκηση του πρώτου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους μαθητές. Το θέμα Γ απαιτούσε εις βάθος κατανόηση βασικών εννιών και της θεωρίας. Ειδικά, το Γ4 ήταν πρωτότυπο και απαιτητικό. Το δέλτα θέμα ήταν αρκετά απαιτητικό, αν και κάποια ερωτήματα στηρίζονταν σε άσκηση επαναληπτική των παραγόγων του σχολικού βιβλίου. Από τα πιο απαιτητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί ήταν το δέλτα 4. Συμπερασματικά θεωρώ ότι τα θέματα ήταν δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά και ένας βαθμός από 15 και πάνω είναι αρκετά καλός για σήμερα. Ενώ από 18 και πάνω πήγαν οι μαθητές που διέθεταν τα στοιχεία που ανέφερα στην αρχή. Εκ μέρους όλων των καθηγητών του πρότυπου φροντιστηριακού κέντρου Άνδωλος, εύχομαι στους μαθητές καλή συνέχεια και επιτυχία στα υπόλοιπα μαθήματα.